Έχετε στην παρέα μας λίγο Χρήστος Νέζος. Ποιος ξέρει τι θα γίνει και σήμερα. Η Ντούκησα νομικού βεβαίως, είσαι Χριστίδου, Δημήτρης Γιαννέτος. Αλλά συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα ζώδια και τις προβλέψεις. Και ποιο είναι το υπόλοιπο ζώδιο, Φέη? Πού είχαμε το επόμενο μείνει? Να πούμε το ζυγό. Το ζυγό τον είπαμε. Και τον είπαμε, μόλις πήγαμε να αρχίσουμε το σταματήσαμε. Τον είπαμε. Τον είπαμε το ζυγό. Σίγουρα. 100%. Εγώ έλεγα να τον ξαναπώ. Λοιπόν, λέω το Σκορπιό. Λέω το Σκορπιό. Οικονομική και ψυχολογική φάπα. Εκεί σταματήσαμε που έλεγα ότι όντως στην πραγματικότητα η σημερινή μέρα είναι πιο βοηθητική και για σας ισχύει αυτό που έλεγα ότι με το τέλος αυτού του μηνός θα αναπνεύσετε σε ένα μεγάλο βαθμό. Ο Ιούνιος δεν έχει την ίδια πίεση, αυτό είναι σίγουρο. Η σημερινή μέρα λοιπόν προσφέρεται για να μπορέσετε σε όλους τους τομείς να καταφέρετε κάτι καλύτερο, ίσως επειδή και η σελήνη στο ζώδιό σας, να κάνετε λίγο μια αλλαγή στον τρόπο σκέψης, να δείτε ποια πράγματα δεν πάτε πολύ καλά, δεν τα λέτε έτσι, δεν τα κάνετε σωστά. Υπάρχει μια κούραση και αυτή μπορεί να φαίνεται και στις σχέσεις σας και παντού. Ελάτε λοιπόν να σκεφτείτε από την αρχή καλύτερα, λίγο πιο αισιόδοξα. Προβλήματα πάντα υπάρχουν και θα υπάρχουν και ίσως αυτό που περνάτε σε αυτή τη χρονική στιγμή να είναι μεν σοβαρό, αλλά να είναι και το τέλος του κόσμου. Σήμερα λοιπόν καλύτερα, αύριο και μεθαύριο τα οικονομικά είναι αυτά που θίγονται περισσότερο. Εντάξει, αν δεν έχετε να κάνετε κάτι περισσότερο, εννοώ από έξοδα, κρατηθείτε. Η Δευτέρα είναι και πιο σωστή, πιο καλή, πιο επικοδομητική και για τη διάθεση και για τις σχέσεις και για όλα. Και να περάσουμε στον τοξότη. Εδώ λέμε πιο προσεκτική στα ναι και τα όχι. Βεβαίως η έκλειψη αυτή και η πανσέλινος έρχονται λίγο νομοτελειακά, δηλαδή να δώσουν λύσεις είτε έτσι είτε αλλιώς, να ξεκαθαρίσουν καταστάσεις που είναι σε μια ερμαφρόδιτη, μπορούμε να πούμε, ατμόσφαιρα. Έτσι, γιουβέτσι, ένας κύκλος μπορεί να κλείνει για κάποιους στα επαγγελματικά, σε μια σχέση που ήδη σερνότανε και πια έχει φτάσει στο τέλος. Δηλαδή πράγματα διαφορετικά για τον καθένα, αλλά που εμπεριέχουν αυτό το ένας κύκλος κλείνει, ένας άλλος ανοίγει. Η σημερινή μέρα κάπως πιο βοηθητική. Και η Πανσέλινος απ' την άλλη έχει μια ιδιαίτερη δυναμική και στέκομαι σε εσάς ότι το δύσκολο έχει μαζί και κάτι θετικό. Το θετικό, το ευνοϊκό συνοδεύεται από κάποια δυσκολία. Έτσι θα δείτε το Σαββατοκύριακο. Η Δευτέρα είναι πιο χαλαρή, βοηθά. Ακόμα και εκεί που μπορείτε που δεν τα πήγατε καλά, να κάνετε κάποιες βελτιώσεις. Και να δούμε τον εγώ καιρο, εργασία, παρασκήνιο και υγεία. Όταν λέμε παρασκήνιο, δεν έχει πάντοτε την αρνητική μορφή. Στο παρασκήνιο οργανώνονται πράγματα που θα παιχτούν μπροστά. Υπάρχει ας πούμε μια δράση ιδιαίτερη που δεν φαίνεται. Αυτό μπορεί να συμβαίνει σε αυτή τη χρονική στιγμή στη δουλειά. Να οργανωθούμε αυτό, να αλλάξουμε εκείνο, να προετοιμαστούμε για το άλλο. Η σημερινή μέρα δεν είναι αρνητική και φίλοι στο πλευρό σας και άτομα που πιθανόν έχουν τις ίδιες με εσάς ιδέες, τα ίδια γούστα, τα ίδια συμφέροντα ή ενδιαφέροντα και για τις σχέσεις σας σήμερα καλύτερο, το Σαββατοκύριακο ουδέτερο, η Δευτέρα πιο δική σας. Και να περάσουμε στον υδροχό. Μικρές ενοχλήσεις, λίγη υπομονή ακόμα. Βλέπετε, το πάμε step by step. Λιγάκι στα επαγγελματικά, πράγματα που μπορεί να ενοχλούν. Θεωρώ ότι ο Ιούνιος θα δώσει απαντήσεις και λύσεις σε πολλά. Η σημερινή μέρα είναι η πιο φορτωμένη με ευθύνες, με υποχρεώσεις, με κούραση. Παρόλο που το Σαββατοκύριακο εμπεριέχει αυτό που είπαμε, την έκλειψη και την πανσέλινο, είναι κατά τη πιο χαλαρό. Η Δευτέρα δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολη, άρα επικεντρωθείτε πιο πολύ στη σημερινή μέρα, καθότι καριέρα, κοινωνικές σχέσεις, τούτο, εκείνο, ζητάνε πολλά από σας και ίσως αυτό το πράγμα να σας κουράσει ιδιαίτερα. Και στις σχέσεις δεν παίρνετε το καλύτερο, αλλά είπαμε, πολύ σύντομα αλλάζει το πράγμα. Μάλιστα. Για να περάσουμε στους ιχθύες, μάτια και αυτιά ανοιχτά και συγκεντρωθείτε, γιατί η σημερινή μέρα είναι πραγματικά πιο βοηθητική σε ένα διάστημα που δεν γίνονται όλα εύκολα, που και τα οικονομικά δεν πάνε όπως τα θέλετε και η επαφή, η συνεννόηση, η επικοινωνία, όλα τα γραφειοκρατικά και σπουδές και κάρτες και
όλο αυτό το έντυπο, έγγραφο, το διαδίκτυο, όλα αυτά που μπορεί να σας απασχολούν, μέσα στη μέση παίζουν και ακόμα θα παίζουν μέχρι το τέλος του μηνός, αλλά έστω και έτσι σας συμφέρει μέχρι τις 28 όπου μπορείτε, ό,τι μπορείτε να κάνετε, γιατί από τις 29 και μετά δεν γίνονται πιο εύκολα τα πράγματα. Βεβαίως θα υπάρχουν κάποιες ευκολίες, αλλά δεν ξεμπερδεύετε. Είναι αυτό που λέμε, θα έρθει ο Ιούνιος και θα ξεμπερδέψω. Όχι. Σήμερα λοιπόν καλύτερα, αύριο και μεθαύριο πιο προσεκτικά και στις σχέσεις και στην υγεία. Και πάνω απ' όλα είναι αυτό που λέμε, κλείνει ένας κύκλος και για σας και πιθανόν ανοίγει ένας καινούριος. Καινούριος κύκλος, όχι πιο εύκολος, αλλά πιο